...και που δεν είναι ένα συγκυριακό θέμα, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται κατά παραχώρηση. Mm -hmm. ε, και βεβαίω για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, ήδη οι ευρωπαϊκοί θέσμοι έχουν αποφάσει με αφορμή και την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και βρήκαμε και με αφορμή της... Προκλήσει που υπάρχουν τη του Τουρκία mm -hmm. στο Αιγαίο. Πώ ε, σχολιάζετε, να δανειστώ έτσι από την τελευταία σα ε, τοποθέτηση, το δεύτερο σκέλο δηλαδή, και θα επανέλθουμε στην οικονομία, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Πώ σχολιάζετε το ότι εχθέ είδαμε από την Τουρκία για πρώτη φορά να διαραίουν μέσω του τουρκικού τύπου φωτογραφίε των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και μάλιστα και στην Τουρκία να βλέπουν τα, τα πρόσωπά του για πρώτη φορά μέσω, ξαναλέω, του τουρκικού τύπου και βεβαίω το γεγονό ότι απερίφθη για τρίτη φορά το αίτημα αποφυλάκηση. Κοιτάξτε, είναι προφανέ ότι έχουμε μια διαρκή παρανομία να κάνουμε. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ακόμα κατηγορίε συγκεκριμένε. Συνεχώ κρατούνται επί τόσο καιρό. Δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα κρατηθούν. Έχουν πέσει μέσα στο μεγάλο πρόβλημα των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε εκλογέ τον Ιούνιο στην Τουρκία. Σα ανησυχεί αυτό, το, το γεγονό δηλαδή ότι βρίσκεται και επίσημα σε προεκλογικού ρυθμού ο Ερντογάν, ο, ο ίδιο ο, ο Τούρκο πρόεδρο. Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχεία για να πω ότι θα είναι χειρότερα, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τι εξελίξει, διότι πάντοτε το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, αυτό δυστυχώ είναι κάτι που αφορά πολλέ χώρε και όχι μόνο την Τουρκία, επηρεάζει τι εξωτερικέ σχέσει. Mm -hmm. Αλλά για το ερώτημα που θέσατε στην αρχή. Ε, είδα του δύο κρατούμενου Έλληνε στρατιωτικού. Ε, α, διάβασα τα όσα είπαν, πιστεύω ότι επαναλαμβάνω παρανόμως κρατούνται πια και προφανές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι αυτό που κάνουν τα, η Τουρκία με τα μέσα ενημέρωσης για τους δύο κρατούμενους που τους παρουσιάζει τι είπαν κλπ. Επιστρέφοντας στο πεδίο της οικονομίας, κύριε Φίλη, διότι έχει σημασία βεβαίως τα όσα θα διαμηνήσει σήμερα ο, ο Γιουνκέρ από την Αθήνα και μάλιστα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο όμως, έτσι όπως παρακολουθούμε και εσείς, ε, αναφέρομαι δηλαδή στους, στη κυβέρνηση, τους βουλευτές των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν και από πιο κοντά τις εξελίξεις, θα ήθελα ε, την εκτίμησή σας, η οποία έχει γίνει γνωσ... γνωστή ως προς το Πώ παρακολουθείτε τόσο τι κινήσει τη Αθήνα, όσο και τα μηνύματα τα οποία μα έχουν στείλει μέχρι τώρα οι δανειστέ μα, είτε η Ευρώπη είτε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, και θα μου επιτρέψετε να σα απευθύνω ένα ερώτημα, το οποίο εσεί ο ίδιο θέσατε πριν από λίγε ημέρε σε συνέντευξή σα. Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρή έξοδο, ε, όταν ταυτόχρονα θα κόβονται οι συντάξει, Είναι προφανέ ότι είμαστε σε μια πολύ λεπτή φάση των διαπραγματεύσεων με του δανειστέ. Διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Θα δούμε πού, πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με στόχους και οι στόχοι της είναι να βελτιωθεί... να αλλάξει το πλαίσιο το της μνημονιακής πραγματικότητας, να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα εργασιακά ζητήματα, να υπάρξει επίσης μια ρύθμιση του χρέους. Τα θέματα αυτά βεβαίως είναι προφανέ ότι δεν, έχουν να κάνουν μόνο με την ελληνική στάση, έχουν να κάνουν και με τη στάση των δανειστών. Τα ζητήματα που αφορούν τι συντάξει είναι κρίσιμα ζητήματα, όπω το αφορολόγητο, και είναι προφανέ ότι αν ο πολίτη δεν δει βελτίωση στην καθημερινότητά του, αντιθέτω δει συνέχιση τη λιτότητα, η έξοδο για τον πολίτη δεν θα είναι και τόσο καθαρή. Το έχει κάνει ξεκάθαρο αυτό, κύριε Φίλη, η κυβέρνηση. Το ρωτώ αυτό γιατί ακούμε συνεχώς ότι θα είναι καθαρή, εντελώς καθαρή Κοιτάξει, η έξοδος. Τώρα, ε, κάτω δυνατόν καθαρή λέει ο κύριος Τσαχαρόντος και είναι ακριβές. Κάτω δυνατόν καθαρή. Ε, σημασία έχει ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Υπάρχουν, Δεν πηγαίνει να πίνει ναι σε ό,τι του λένε υπάρχουν Και είναι μάλιστα μια φάση... Υπάρχουν. Που διαπραγματεύεται από καλύτερου όρου. Υπάρχει. Διότι έχουμε καλύτερη πορεία τη οικονομία μα. Είμαστε στην ανάπτυξη πια και όχι στην ύφεση. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία μπορεί να δημιουργούν και κάποια στοιχεία ύφεση αλλά όμω δίνουν και μια δύναμη στο Ταμείο να κάνουν διαπραγματεύσει. Βεβαίω, μιλάμε για υπεριπλέον Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Από πού έχει προκύψει αυτό το υπεριπλέον Βεβαίω υπάρχει αυτό το ζήτημα και γι' αυτό λέμε ότι βγαίνοντα από τη Δανειακή Σύμβαση πρέπει να γίνουν διορθωτικέ κινήσει. Αυτό κάνει υπάρχει η κυβέρνηση. Περιθώριο... Αυτό διαπραγματεύεται. Υπάρχει περιθώριο από την πλευρά τη Αθήνα, Σύμφωνα με την εκτίμησή σα, να διαπραγματευτεί αυτά τα δύο πολύ ευαίσθητα ζητήματα που είναι το να έρθει νωρίτερα το ψηφισμένο αφρολόγιο για το 20, ξαναλέω, να έρθει νωρίτερα, ή. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Να υπάρξει αυτό είναι απο... είναι επιβολή. Να υπάρξει αποφυγή ε, περικοπή ναι, των συντάξεων. Το να έρθουν τα... τα μέτρα του 20 το 19, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα, να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματα των πολιτών να. με το αφορολόγητο αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αυτό είναι επιβολή. Άρα δεν το συζητεί η ελληνική πλευρά αυτό το πράγμα. Ε, το ζήτημα το οποίο αφορά την, τα, την εφαρμογή των μέτρων με τις περικοπές συντάξεις, αυτό είναι το τραπέζι πάνω και επαναλαμβάνω. Όταν στο σύνολο του, 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 του ΑΕΠ έχουμε μία τήρηση του 15% mm -hmm. που είναι η, η οροφή για τις συνταξιωτικές δαπάνες, το έχουμε πετύχει αυτό. Όταν έχουμε υπερπλεονάσματα, ε, είναι προφανές ότι δεν έχει καμιά λογική να επιμένουν οι δανειστές να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά ενώ οι περικοπές των συντάξεων για το 2019. Η επόμενη μέρα... Και αυτό πιστεύω πρέπει να τεθεί τώρα και στη συζήτηση, θα μου αργότερα όμω. όμως. Η... η επόμενη μέρα αναφορικά με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν δηλαδή υπάρχει το περιθώριο να κινηθούμε χωρίς αυτό, καθώς αυτά είναι δύο αιτήματα που προέρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως από την άλλη... Είναι πιο κοντά μα σε ό,τι μα αφορά για το χρέο. Τα περιθώρια λοιπόν, ξαναλέω για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, να κινηθούμε εκτό νομισματικού ταμείου, υπάρχουν. <εγιλίδη> βλέπω ότι το πιθανότερο να παραμείνει το, νο, το νομισματικό ταμείο. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω. και δεν μπορεί να καν, κάνει κανένα μια τελική εκτίμηση. Και αυτό είναι αρνητικό. Ότι παραμένει το δούνου του στην ιστορία του στην ελληνική υπόθεση. Mm -hmm. Θα μπορούσε δηλαδή ένα, ε, αν θέλετε, μηχανισμός ή δεν ξέρω πώς να το ονομάσω γιατί την επομένη μόλις τελειώσει το μνημόνιο έχουμε ακούσει ότι δεν θα έχουμε κανένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρισκόμαστε, το οποίο ε, θα ονομάζεται πρόγραμμα. Δεν, δεν ξέρω πώς Σε θα, μπορούσαμε να το πρόγραμμα το οποίο τώρα συμφωνούμε με τους δανειστές πριν βγούμε, αυτή η συζήτηση γίνεται, το λεγόμενο ολιστικό πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι οι στοιχεία αυτού του προγράμματος καθορίζονται από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στα πλαίσια των μνημονίων και άλλα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε, να βάλουμε νέους στόχους, mm -hmm. με δική μας ευθύνη, να μπορούμε εμείς, με δικά μας μέσα, να υλοποιούμε συμφωνημένους στόχους. Επίσης, όπως λέγεται, λόγω του χρέους που έχουμε, που είναι πολύ μεγάλο, η επιτήρηση θα είναι αυστηρή, δεν θα είναι απλή όπως σε άλλες ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν θα είναι η σκληρή επιτήρηση που γνωρίζαμε τα επόμενα χρόνια, αλλά θα είναι μια πολύ αυστηρή επιτήρηση. Μάλιστα. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω μία προσωπική, ε, πάντα στα πλαίσια του θεσμικού oh, σας θέλω. ρόλου ερώτηση, αν ενοχλείτε την κυβέρνηση. Φαντάζομαι μαζί με εμά, κυρίως εσείς παρακολουθείτε όσα λέγονται, όσα γράφονται, όσα σχολιάζονται ε, γύρω από τις τοποθετήσεις σας και τις απόψεις που εκφράζετε στα πλέον καυτά ζητήματα όπως είναι το, το πεδίο της οικονομίας που συζητάμε τώρα. Δεν ενοχλώ, διότι ο χώρος μας, ο χώρος της δημοκρατικής αριστεράς, το διάλογο τον θεωρεί προϋπόθεση για να μπορέσει να ικανοποιήσει τους προγραμματικούς στόχους που έχει και να ικανοποιήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Έχουμε μια κουλτούρα λοιπόν δημοκρατίας στον χώρο μας. Ε, όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι παρεμβάσει μου δεν είναι παρεμβάσει αντιπολιτευτικού χαρακτήρα, αλλά είναι παρεμβάσει κοινή αγωνία. Και με τον τρόπο αυτό πιστεύω βοηθούμε στο να είναι η διαπαράτευση της ελληνικής κυβέρνησης Κατά το δυνατόν ισχυρή. Mm -hmm. Και κλείνω αυτό το, το κομμάτι για, τις, ε, σχε, για το αν την κυβέρνηση όχι και έχει να κάνει και με τη σχέση σας με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό καθώς είδαμε κάποια στιγμιότυπα τα οποία τουλάχιστον φωτογραφικά αποτύπωναν κάποια απόσταση ένα διάδρομος κάτι, είναι. Άλλο πιο Στη βεβαλμένο. βουλή μέσα, από τη μια μεριά κάθομαι, ο Τσίπρας, από την άλλη καθόμουν εγώ μας χώριζε ένας διάδρομος. Ποια είναι Μεγάλος διάδρομος. ή μικρός διάδρομος. Αυτό, αυτό που χωρίζει όλου στη Βουλή, διάδρομοι, είναι για όλο τον κόσμο, για όλους τους βουλευτές. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, υπάρχει μια εκτίμηση. Ε, ο, ο Αλέξο Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα που ε, προσφέρει με την στάση του και με την πολιτική του συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Πόσο Έχει. μάλλον στο συνασπισμό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα, να προλάβουμε και το χρόνο γιατί είναι πολλά. Πριν σα ρωτήσω για την παρέτηση κρυμμίζη, που έσκασε χθε, με μεγάλη είδηση και ηχηρή παρέτηση, ένα σχόλιο θα ήθελα για την σημερινή επίθεση των μελών τη συλλογικότητα Ρουβίκονα. Τέσσερι μέρε μετά από την επίθεση και ό,τι είδαμε τέλος πάντων άλλο να συμβαίνει ω προ τα κενά στην ασφάλεια και όλη αυτή τη, τη συζήτηση που γίνεται για το αν έχουμε ασφάλεια ή όχι, πώ δρά ο καθένα, που αρχίζουν και τελειώνουν, αν υπάρχει κάποιο όριο τα περιθώρια του. Επανέρχεται σήμερα ο Ρουβίκονα με επίθεση στο Βρετανικό Συμβούλιο. Τι επίθεση έκανε, Δεν έχω τα ακολουθήσει. Ε, πέταξαν κάποια τρικάκια. Αυτό δεν είναι επίθεση τα τρικάκια. Το να πετά τρικάκια δεν είναι επίθεση. Είναι μια ενέργεια. Πρέπει να εκτιμήσουμε τι εξυπηρετεί αυτή η ενέργεια. Και αν εντάσσεται σε κάποιο στόχο που έχει θέσει. Τι τα τρικάκια μέσα, γιατί τα, γιατί τα πετάξαν εκεί. Αυτό δεν συνιστά επίθεση. Mm -hmm. Και μάλιστα καταδρομική, όπω ακούμε και φορέ να λέγεται. Στη Γαλλική Πρεσβεία ήταν επίθεση. Όχι, βέβαια. Πετάξαν απογέ. Λάθο ήταν και δεν πρόσφερε τίποτα στην υπόθεση τη χώρα μα αυτή τη στιγμή. Καμία αντίρρηση. Σα προκαλεί εντύπωση που δεν το κατάλαβε η αστυνομία, δεδομένου και του σημείου που βρίσκεται η Γαλλική Πρεσβεία. Έχετε περάσει από το σύνταγμα προφανώ και ξέρετε ότι μπορεί να περάσει Μέσης. με μια, με μια μηχανή, να πετάξει μια και να φύγει. Το πάει χαμπάρι ακόμα μετά. Επειδή είδαμε στο βίντεο ότι ήταν αρκετό κόσμο, στο βίντεο που τα ίδια του τα λειτουργούν. Θέλω να πω για να καταλάβουμε τώρα κάτι. Τι ζητούμε σε κάθε τετράγωνο και σε κάθε γωνία mm -hmm. να υπάρχουν ματ. Υπάρχουν εκατοντάδε στόχοι, συσσαγωγικά στόχοι. Στην Αθήνα, τι ζητούμε ακριβώ, Να υπάρχει μια αστυνόμευση όπου να κυνηγάμε όποιε πετάνε τρίκ, Αυτό ζητούμε. Αυτό δεν είναι στοιχείο ασφάλεια για τον πολίτη. Και επαναλαμβάνω, λάθο είναι αυτέ οι ακτιβιστικέ ενέργειε που γίνονται. Λάθο είναι. Δεν θα τι έκανα εγώ, για παράδειγμα. Δεν βλέπω τη σκοπιμότητά του, για ποιο λόγο γίνονται. Αλλά δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα. Πάμε αλλάζοντα τελείω θέμα στην παρέτηση Κρυμμυζή. Έτσι, πώ εσεί το παρακολουθήσατε, τι αίσθηση σα προκάλεσε και η παρέτηση και τα όσα είπε και όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Ο κ. Κρυμμυζή είναι μια προσωπικότητα διεθνού κύρου και εμβέλεια. Όσα είπε, τα ακούω με μεγάλη προσοχή. Ακόμα και τι αιχμέ για τη διαφάνεια. Δεν είναι αιχμέ. Διατύπωσε κάτι το κείμενο του στην παρέτησή του αυτή. Τα ακούω με μεγάλη προσοχή. Και περιμένω να υπάρχουν απαντήσει και μάλιστα έμπρακτε απαντήσει. Όχι με ανακοινώσει απλώ. Θα ήταν λάθο η παρέτηση του κ. Κρυμιζή που υπαγορεύεται από του λόγου του οποίου ο ίδιο με ευθύνη αναφέρει στο κείμενό του να αποτελέσουν άλλο ένα, ε, άλλη μια αφορμή μια αντιπαράθεση ε, χωρί να γνωρίζουμε την ουσία των ζητημάτων. Άλιστα. Και ενώ βεβαίως η επικαιρότητα είναι αυτή που είναι και από την τελευταία μας συνάντηση, εντελώς συμπτωματικά, είχε προηγηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θρησκευτικά, κύριε Φίλη. Σήμερα είμαστε εδώ και, και τα λέμε απόφαση. και έχουμε την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θρησκευτικά Δεν έχουν στο... το Θεό τους, κυρία Νουδούκου. Στο, στο ΣΤΕ, η πλειοψηφία δεν έχει το Θεό τη. Αποφασίζει πράγματα τα οποία είναι σκοταδιστικά, μεσαιωνικά η μειοψηφία με πολύ ισχυρή νομική θεμελίωση έχει απαντήσει στα θέματα αυτά, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις ολομελίας του Αριού έχουν απαντήσει. Αυτές ανατρέπει το άτοστε. Το ΣΤΕ δεν ε, ακυρώνει δικές μου υπουργικές αποφάσεις για τα σκεφτικά. αυτόν. Το, το, έλασον. Είναι ότι ανατρέπει τη φιλελεύθερη νομοθεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις όπως το θέμα των ταυτοτήτων είχε, ε, είχε γνωμοδοτήσει, είχε νομολογήσει, ότι δεν έχουμε, όταν λέμε ότι έχουμε επικρατούσα θρησκεία, δεν λέμε ότι είναι μια θρησκεία εις βάρος των άλλων θρησκειών, αλλά ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ισότητας των πολιτών, στο πλαίσιο της ελευθερίας των, πολιτών, να θρησκεύεται ό,τι θέλει ο καθένας. Mm -hmm. Και όχι να επιβάλλουμε ο ένας τη θρησκεία στον άλλον. Mm -hmm. Αυτά όταν καταργήτωστε, δηλαδή προσβάλλει την ελευθερία προσωπικότητας με αυτά που λέει. Και το θέμα της ουδετερόθρησκης λειτουργίας του κράτους. Θα μου πείτε, Μα είναι το ΣΤΕ. Βεβαίω, το ΣΤΕ δεν είναι η ιερά σύνοδο όπω εμφανίζεται. ΣΤΕ είναι. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιδράσει και μέσα αλλά και από προσωπικότητε του Συμβουλίου τη Επικρατεία παλαιότερα, όπω είναι ο κύριος Κουβελάκης, mm -hmm. που έγραψε ένα άρθρο στο βήμα τη Κυριακή mm -hmm. και με μεγάλη νομική σαφήνεια και πολιτική ευθύνη, λέει ότι αυτά που αποφασίζει το Συμβουλίο τη Επικρατεία είναι έξω από την παράδοση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Ακούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή την απάντησή σας. Ε, κλείνοντας, κύριε φίλη, θα επιστρέψω στα εθνικά ζητήματα μέσα από ένα άλλο πρίσμα, λίγο πιο ενδοκυβερνητικό, με αφορμή αυτή τη φορά όλη την ιστορία για τις φρεγάτες, τις γαλλικές. Αν θα έρθουν με λύση... Πολύ τις φρεγάτες, λοιπόν. Αν θα κατασκευαστούν εδώ τώρα, αυτή η εικόνα τι εκπέμπει, αν μη τι άλλο, από τη μία ο κύριος Κουβέλης να επιβεβαιώνει ότι ναι, μέσω λίζινγκ έχει κλειστή η συμφωνία, από την άλλη ο κύριος Καμένος να λέει όσα ακούσαμε να λέει χθες στη συνέντευξη τύπου. Ε, κοιτάξτε, ω εικόνα θα λέει ότι δεν είναι κάτι το οποίο ενισχύει ε, την επικοινωνιακή πλευρά της υπόθεσης. Η ουσία όμως είναι άλλη τώρα, μην μη μένουμε στην επικοινωνία. Έχει σημασία η επικοινωνία yeah. και αν την προσέχει η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι η επικοινωνία η ουσία. Yeah, Ω προ την ουσία μιλών, η γιατί εδώ η... μίλησαν και για την πράγματα. Η ουσία είναι, ότι, προφαν... είναι προφανές ότι υπάρχει συζήτηση και απόφαση για ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό που είναι αναγκαίο ε, των ενόπλων δυνάμεων και εκεί θα δούμε ποια θα είναι τα βήματα και αναζητούμε πολλές ε, πλευρέ για την ε, αγορά όπλων και όχι μόνο μία πλευρά όπω είναι η αμερικανική. Αυτό είναι και ένα πολιτικό θέμα. Mm -hmm. Συναντάται και με τις ε, αναζητήσεις ε, για συμμαχία της Ελλάδας στο διεθνές επίπεδο και θα έλεγα συναντάται και με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν ε, και με την ε, Δανειακή Σύμβαση και με το Μνημόνια. Δυστυχώς οι εξοπλισμοί ε, που είναι αναγκαίοι σε μεγάλο βαθμό για να έχουμε αποτρεπτική δύναμη ως χώρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει ως λίτρα απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις. Mm -hmm. Κλείνοντα, πολλοί σχολιάζουν το κλίμα στο εσωτερικό τη κοινοβουλευτική ομάδα, όχι μόνο για τι δικέ σα τοποθετήσει, τι οποίε συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά γενικά ότι υπάρχει μια γκρίνια με αφορμή κυρίω στην οικονομία και το τι ακριβώ συμβαίνει εκεί, με ό,τι εν πάση περιπτώσει συνέβη με τη ΔΕΗ που τελικά ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Τα ομόφυλα ζευγάρια, η αναδοχή, με συγχωρείτε, από ομόφυλα ζευγάρια και οι όποιε προσεκτικέ κινήσει, όπω λένε διάφοροι συνάδελφοί σα, πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά στην αναδοχή αλλά και την υιοθεσία. Εν τέλει, να κρατήσουμε ότι υπάρχει γκρίνια, να κρατήσουμε. Ό, ότι είναι ένα ότι... Δημοκρατικό Κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπάρχει μια αναστάτωση ενδεχομένω προεκλογική. ότι είναι ένα Δημοκρατικό Κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει υποχρέωση ο, ο βουλευτή και λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα Δημοκρατικό Κόμμα να διατυπώνει την απόψή του στα αρμόδια όργανα. Εάν δεν πείθεται, μπορεί να κάνει και διαφοροποίησή του, αλλά αυτό είναι ένα θέμα ευθύνη. Δεν θα το εισηγούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά όμω δεν μπορεί να να αρνηθούμε το δικαίωμα των βουλευτών και των μελών του κόμματος ευρύτερα να συζητούν, να συμμετέχουν στην διαμόρφωση της πολιτικής. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Σας Θα ήθελα να πω που... όμως κάτι, μια και το θέσατε Έλατε. το ζήτημα αυτό. Ε, τα θέματα όλα δεν είναι το ίδιο. Για το ζητήματα τα οποία θέσατε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις να, πολλών βουλευτών. Mm -hmm. Και αυτό είναι υγεία για ένα κόμμα όταν στο τέλος διαμορφώνονται συνθήκες σύνθεσης. Και όχι διχάσμου βεβαίω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε και Φίλη εγώ. που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μα. Καλή σα ημέρα. Πολύ γρήγορα εμεί πηγαίνουμε σε.